Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Όπως βλέπετε είμαι εδώ πέρα έξω στο πάρκο. Γιατί από την ώρα που ξεκίνησα να χρησιμοποιώ, χάνω και τα λόγια μου, το καινούργιο το ρολόι, το Huawei Watch GT Runner, γιατί ούτως ή άλλως σας έχω πει ότι θα το δοκιμάσω και θα κάνω και ένα review. Έχω σε εισαγωγικά αναγκαστεί να αρχίσω να τρέχω για να το δοκιμάσω, να δω ακριβώς τι γίνεται με τους παλμούς, πώς καταγράφει τα πάντα, πληροφορίες. Φοράω και τον Imanda, είναι εδώ πέρα, δεν μπορείτε να το δείτε, ίσως και να φαίνεται από εδώ. Έτρεξα να δω λίγο τι αναφέρει στα ακουστικά τα οποία φοράω επίσης, τι γίνεται με τους παλμούς, τι σου λέει κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, τι πληροφορίες δίνει μετά. Τα έχω κάνει λοιπόν όλα αυτά και νομίζω ότι μάλλον και το τρέξιμο θα μου γίνει συνήθιο ακόμα και όταν γυρίσω στο προηγούμενο το ρολόι το δικό μου. Αυτό το βίντεο το καταγράφω από το Huawei Mate XS. Είμαι ο Greek Gia της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Και πάμε να προχωρήσουμε με το review. Πάμε λοιπόν να δούμε όλες τις λεπτομέρειες που εγώ έχω καταφέρει να καταλάβω μέσα σε μια μισή εβδομάδα χρήσης από το Huawei Watch GT Runner που βλέπετε να φοράω αυτή τη στιγμή. Έχω αλλάξει και το λουράκι για να μην το λερώσω αυτό με το οποίο ήρθε μέσα στη συσκευασία. Έχω εδώ πέρα στα χέρια μου και ένα τετραδιάκι, ένα βιβλιαράκι στο οποίο έχω γράψει κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες και σημειώσεις πάνω στο συγκεκριμένο, γιατί τα περισσότερα τα θυμάμαι λόγω χρήσης. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε ό,τι έχω καταλάβει όπως σας έχω ήδη πει. Θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση όταν το έπιασα πρώτη φορά στα χέρια μου, και η αλήθεια είναι ότι την ίδια εντύπωση μου έκανε και το GT3 Pro, το οποίο θα δούμε σε επόμενο βίντεο. Η τεράστια διαφορά του σε σχέση με το Huawei Watch GT2 Pro που εγώ έχω και είχα ήδη έναν χρόνο στην κατοχή μου είναι η οθόνη του. Και όταν αναφέρομαι στην οθόνη δεν εννοώ ότι απλά είναι μεγαλύτερη, γιατί ναι μεν είναι 1,43 ίντσες με 466x466 όσον αφορά τα πίξελ. Η οθόνη είναι απίστευτη και είναι κυρίως απίστευτη όσον αφορά τη χρήση. Ο τρόπος δηλαδή που λειτουργεί, η απόκριση που έχει η οθόνη στο πόσο γρήγορα πιάνει τις κινήσεις, πόσο καλά καταλαβαίνει το δάχτυλο, ενώ στο GT2 Pro μπορεί λίγο να σκαλώσει, μπορεί να μην το καταλάβει τόσο γρήγορα ή δεν έχει την ίδια αίσθηση κύλησης, δεν έχει αυτή την απολαυστική κίνηση που έχει το GT3 Pro, όπως επίσης έχει και το GT Runner το οποίο βλέπουμε σήμερα. Από αυτό και μόνο ξεκινάμε και έχουμε μια εκπληκτικά καλή πρώτη εικόνα και πρώτη εντύπωση. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα γενικότερα χαρακτηριστικά του, θα περάσω μετά στα χαρακτηριστικά που αφορούν το τρέξιμο, την γυμναστική, την προπόνηση, οτιδήποτε, γιατί το έχω δοκιμάσει σε 3 διαφορετικά αθλήματα, αν μπορώ να τα πω αθλήματα. Η μεγάλη του διαφορά είναι στο ηχείο. Το ρολόι το συγκεκριμένο, το GT Runner, έχει το ηχείο του εδώ πέρα στο πλάι που βλέπετε, δεν ξέρω τώρα αν θα το πιάσει η κάμερα. Είναι λοιπόν εδώ πέρα αυτά που σας είχα δείξει και την άλλη φορά. Η τεράστια διαφορά του, γιατί κάπου έχω στην τσέπη μου και το GT2 Pro, είναι αυτήν εδώ, αν μπορέσει να φανεί. Αν και θα σας κάνω ένα review και με τα τρία τα ρολόγια μαζί, αλλά αν το δείτε εδώ πέρα, αυτό έχει το ηχείο εδώ, αυτό έχει το ηχείο εδώ. Και τι σημαίνει το εδώ σε κάθε ρολόι? Όταν το φοράμε στο χέρι μας, αυτό εδώ πέρα που είναι το runner δεν μπουκώνει τόσο εύκολα, ενώ το προηγούμενο, επειδή είναι από κάτω στο πλάι, είναι λίγο διαφορετικό. Έχουμε πιο καθαρό ήχο όταν ακούμε μουσική, έχουμε πιο καθαρό ήχο όταν μιλάμε στο τηλέφωνο. Στο μικρόφωνο δεν μου έχουν κάνει κάποιο παράπονο τύπου δεν μ' ακούνε, δεν μ' ακούνε καλά ή μ' ακούνε χαμηλά ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι λειτουργεί ok. Αλλά και πάλι, όταν είναι ένα μικρόφωνο ρολογιού, δεν περιμένεις να είναι τέλεια η λήψη. Σίγουρα κάπου θα έχει κάποια θέματα, σίγουρα κάπου θα έχει κάποια σκαλώματα ή κάποια προβλήματα, γιατί κάπου θα μπουκώνει όπως θα πιάνει στο χέρι. Αλλά και πάλι το λέω, είναι μικρόφωνο ρολογιού. Δεν είναι ούτε hands-free ούτε κινητό. Αυτό είναι πολύ θετικό, το οποίο μπαίνει στην ίδια κατηγορία που μπαίνει και η οθόνη. Κατασκευαστικά, το ρολόι είναι όντως πάρα πολύ καλό. Εμένα στην αρχή, για να σας πω την αλήθεια, λίγο με παραξένεψε το υλικό κατασκευής του. Αυτό το πολυμερικό, δηλαδή το πολυμερές, το υλικό που είναι στο πλάι, αυτό εδώ πέρα, λίγο με φόβησε στην αρχή, γιατί λέω τώρα αν
Είμαι και λίγο τσούμπολος εγώ, η αλήθεια είναι. Αν πάρω καμία πόρτα σβάρνα, αν πέσω, αν το χτυπήσω σε καμία καρέκλα, το γενικότερα το χτυπήσω, όπως καταλαβαίνετε, θα αφήσει γρατσουνιές, θα αφήσει σημάδι, θα κάνει κάτι. Γιατί το προηγούμενο το ρολόι, το GT2 Pro, το λέω προηγούμενο γιατί απλά χρησιμοποιώ αυτά, έχει πέσει, έχει χτυπήσει όπου μπορεί να χτυπήσει και να πέσει ένα ρολόι, σε τοίχο, σε πόρτα, σε κάσα, σε τραπέζι, σε καρέκλα, έχει πέσει κάτω, έχει πάθει γενικότερα πράγματα, δεν άφησε γρατσουνιές, δεν άφησε σημάδια, δεν έχει τίποτα, είναι σαν να το έβγαλε σήμερα από το κουτί, ενώ αυτό λίγο το φοβόμουν. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν θα αφήσει σημάδι ή δεν θα χτυπήσει οτιδήποτε, γιατί δεν το έχω χτυπήσει. Άρα εδώ έχουμε ένα μικρό κενό. Θεωρώ βέβαια από την αίσθηση που μου δίνει, όπως το αγγίζω, ότι δεν θα φανεί τόσο αναξιόπιστο, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό ρολόι στη χρήση σε καθημερινή βάση και σε κακουχίες, αν μπορώ να το πω έτσι. Το έχω δοκιμάσει σε ποδήλατο, σε τρέξιμο, όπως είδαμε, και σε σκηνάκι. Με εντυπωσίασε αρχικά το ότι αυτό το ρολόι, σε σχέση με το GT2 Pro που εγώ έχω, έχει μέσα καταγραφή και για σκηνάκι, ενώ το δικό μου δεν είχε καθόλου. Και με εντυπωσίασε κυρίως γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει σκηνάκι και το κάνει κυρίως για προθέρμανση όταν θέλω να κάνω γυμναστική στο σπίτι. Άρα καθόμουν και μετρούσα κάθε φορά το πόσα hops έχω κάνει, πόσα πηδήματα έχω κάνει στο σκηνάκι, και αυτό έχει έναν τρόπο να καταγράφει, να το βρω, τα άλματα. Σαφώς μας λέει τις θερμίδες, μας λέει τη διάρκεια, τα κοιτάζω τώρα αυτή τη στιγμή, μας λέει τον ρυθμό, δηλαδή μας λέει το πόσα άλματα περίπου κάνουμε ανά λεπτό. Επίσης, με κάποιον μαγικό τρόπο που δεν έχω καταλάβει, καταλαβαίνει τα παραπατήματα. Σαφώς καταγράφει τους καρδιακούς παλμούς. Τι άλλο δείχνει εδώ? Ταχύτητα μου λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησα σαν διαφορά, στην αρχή λέω ότι μπορεί να είναι και λόγω της πρώτης φοράς. Όταν ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ πρώτη φορά, με βλέπετε να κάνω έτσι, γιατί απλά εδώ πέρα στο πάρκο αυτή τη στιγμή, επειδή φυσάει και λίγος αέρας, έχει γύρει και λίγο σκόνη, οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται λίγο της τρελής. Τέλος πάντων, όταν ξεκίνησα να χρησιμοποιώ το ρολόι πρώτη φορά με το ποδήλατο την πρώτη μέρα, συνηθισμένος λοιπόν εγώ από το GT2 Pro, όπου ανέβαινα στο ποδήλατο, άνοιγα το ρολόι, πήγαινα κατευθείαν στην εγγραφή του ποδηλάτου, οπότε με το που άνοιγε το ρολόι κατευθείαν μέσα σε δευτερόλεπτα συνδεόταν με το δορυφόρο, αυτό χρειάστηκε την πρώτη φορά λίγο παραπάνω χρόνο για να μπορέσει να συνδεθεί. Στην αρχή λέω μπορεί να μην είμαι σε αρκετά ανοιχτό χώρο όπου δεν ισχύει αυτό το πράγμα, γιατί το σημείο στο οποίο μένω είναι αρκετά ανοιχτό. Οπότε σκέφτηκα ότι πιθανότητα να μην είμαι σε αρκετά ανοιχτό χώρο. Περίμενα λίγο, τέλος πάντων άρχισε λίγο να συνδεθεί, αλλά συνδέθηκε. Και όταν λέω άρχισε, δεν εννοώ ότι έκανε κανένα πεντάλεπτο. Απλά μπορεί να έκανε περίπου ένα λεπτό για να συνδεθεί. Λέω, OK, μπορεί να είναι και πρώτη φορά, μέχρι να συντονιστεί πρώτη φορά με το δορυφόρο, να μπορέσει να δει τι δορυφόροι υπάρχουν στην περιοχή, τι δορυφόροι το καλύπτουνε. Το δικαιολόγησα κάπως έτσι. Κάνοντας ξανά ποδήλατο, γιατί την ίδια μέρα το σταμάτησε επειδή έφτασα εκεί που ήθελα, μετά έπρεπε να γυρίσω, το ξαναέβαλα και άλλη μέρα και ξανά και ξανά. Και πάλι καθυστερούσε συγκριτικά με το GT2 Pro, σίγουρα όμως συνδεότανε πιο γρήγορα σε σχέση με την πρώτη φορά. Οπότε υποθέτω ότι έχει να κάνει και με το ότι ήταν η πρώτη φορά που συνδεόταν με το δορυφόρο. Και στο ποδήλατο εννοείται ότι καταγράφει πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς καταγράφει την απόσταση, γιατί ούτως ή άλλως αυτό από τη στιγμή που συνδέεται με το δορυφόρο καταγράφει όλη την απόσταση για να μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έχουμε κάνει. Τη διάρκεια, σίγουρα, και το βλέπω και εδώ, καταγράφει τις θερμίδες, καταγράφει μέγιστη ταχύτητα, καταγράφει μέση ταχύτητα, καταγράφει μέσο ρυθμό, άρα δηλαδή εδώ πέρα μας δείχνει μέσα σε πόσα λεπτά κάνουμε ένα χιλιόμετρο, καταγράφει το υψόμετρο το οποίο έχουμε διανύσει, δηλαδή μας δείχνει ότι έχουμε μέγιστο υψόμετρο τόσο, μας δείχνει τη συνολική ανάβαση, δηλαδή αυτό υπολογίζει και με το GPS και με τα πάντα, ότι ξεκινήσαμε τύπου από τα 50 μέτρα και φτάσαμε στα 100, οπότε σου λέει ότι η συνολική ανάβασή σου ήταν 50 μέτρα. Σου λέει βέβαια ότι έφτασες στα 100 που είναι το μέγιστο, σου λέει ότι ήσουν στο ελάχιστο. Τι άλλο μας λέει? Καρδιακούς παλμούς που το βλέπω εδώ πέρα και πάλι δείχνει
μέγιστους χαμηλότερους, όπως επίσης δείχνει και μέσο όρο παλμών. Καταγράφει επίσης την ζώνη των παλμών, δηλαδή αν είναι αερόβιο, αν είναι αναερόβιο, αν είναι καυσιλίπους, αν είναι προθέρμανση, αν είναι πολύ έντονη η γυμναστική. Όπως επίσης και στο τρέξιμο, που το ρολόι αυτό εδώ καταγράφει πολύ περισσότερα πράγματα. Καταρχάς, το ρολόι του συγκεκριμένο μαζί με το Huawei Health έχει κάποια προγράμματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορούμε να τρέχουμε. Από αρχάριους μέχρι σούπερ ειδικούς στο τρέξιμο, δηλαδή σου έχει χρόνο, σου λέει πώς να τρέχεις, τι ένταση να κάνεις, σου λέει το τρέξιμο σου πόσο δυνατό πρέπει να είναι, όχι τύπου πρέπει να είναι πολύ δυνατό ή πάρα πολύ δυνατό ή χαμηλότερα δυνατό ή πιο ελαφρύ ή πιο αδύναμο. Απλά σου λέει όταν ξεκινάς να τρέχεις και επιλέγεις ένα πρόγραμμα, γιατί εγώ έχω επιλέξει το πρόγραμμα των αρχάριων, γιατί μου βγαίνει η ψυχή κάθε φορά. Σου λέει ότι πρέπει εδώ, τύπου σου σπάει το τρέξιμο σε 5 λεπτά, σου έχει διαφορετικές περιόδους, λεπτό, 5 λεπτό, 6 λεπτό, 10 λεπτό, και σου λέει ότι θα πρέπει εδώ να έχεις παλμούς οι οποίοι θα κινούνται μεταξύ τόσο και τόσο. Όταν το ξεπερνάμε, εδώ σου λέει ότι πρέπει λίγο να χαλαρώσεις το τρέξιμο για να πέσουν οι παλμοί σου. Σου λέει να προσέχεις. Σου μιλάει αν φοράς ακουστικά, δεν ξέρω αν το κάνει σε όλα. Το κάνει σίγουρα στα δικά μου, που είναι της Huawei τα FreeBuds τα Pro. Αν φοράς ακουστικά, σου περνάει τον ήχο κατευθείαν στα ακουστικά, οπότε μπορεί εσύ να ακούς μουσική, γιατί εγώ όταν τρέχω ακούω μουσική από το Tidal. Παράλληλα το ρολόι συνδέεται αυτόματα με τα ακουστικά και τις ανακοινώσεις και τις ειδοποιήσεις μου τις περνάει κατευθείαν μέσα σε αυτά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχω το νου μου στο ηχείο για να μπορώ να ακούω τι λέει, εφόσον είμαι σε κάποιο περιβάλλον που έχει λίγο παραπάνω φασαρία ή που μπορεί να φυσάει οτιδήποτε. Τα ακούς όλα εδώ. Δεν ξέρω ωστόσο, και το επισημαίνω αυτό, πώς λειτουργεί στην περίπτωση που τα ακουστικά που χρησιμοποιεί κάποιος δεν είναι της Huawei, εφόσον χρησιμοποιείται κινητό Huawei, ή τι γίνεται στην περίπτωση που το ρολόι είναι αυτό, αλλά εσείς χρησιμοποιείτε κάποιο iPhone, χρησιμοποιείτε κάποια εταιρεία κινητού η οποία δεν είναι η Huawei και αντίστοιχα χρησιμοποιείτε ακουστικά τα οποία μπορεί να είναι άλλης εταιρείας ή είναι Huawei. Δηλαδή είναι λίγο συνδυασμοί αντίστοιχα αυτοί εδώ πέρα που δεν ξέρω πώς πάνε. Από εκεί και πέρα, και εδώ όπως και στο ποδήλατο, καταγράφει απόσταση, καταγράφει παλμούς, καταγράφει προφανώς τη διάρκεια του τρεξίματος ή της προπόνησης ή όπως θέλετε να το πείτε. Καταγράφει τις θερμίδες τις οποίες κάψαμε και βλέποντάς τα εδώ πέρα, μας έχει επίσης ταχύτερο ρυθμό, μας έχει μέση ταχύτητα, μας έχει μέσο ρυθμό. Όλα αυτά είναι ανά χιλιόμετρο. Μας λέει σε πόσα βήματα αντιστοιχεί το τρέξιμο που κάναμε, μας λέει τον μέσο ρυθμό των βημάτων, τον μέσο διασκελισμό. Επίσης μας λέει το υψόμετρο, από πού ξεκινήσαμε, πού καταλήξαμε, ποια ήταν η μέγιστη συνολική ανάβαση. Παλμούς, πάλι μας λέει ζώνη καρδιακών παλμών, δηλαδή μας λέει αν ήταν αναερόβιο, αερόβιο, καύση λίπους, προθέρμανση. Μας δείχνει διαγράμματα και το VO2 Max. Το συγκεκριμένο σαν πληροφορία, όπως έκανε και το GT2 Pro, φαντάζομαι όπως θα κάνει και το GT3 Pro, το δείχνει και το μετράει μόνο όταν τρέχουμε. Εμένα προσωπικά θα με βόλευε πάρα πολύ αν μπορούσε αυτό να το μετράει και όταν κάνουμε ποδήλατο, αλλά okay, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος λόγος, δεν έχω καταλάβει αν υπάρχει λόγος που αυτό το δείχνουν μόνο στο τρέξιμο, ωστόσο το δείχνει εδώ. Σε όλα αυτά υπολογίστε και ως επιτοπλίστων στο τρέξιμο, όταν συνδεόμαστε στο Huawei Health, αφού δηλαδή έχει μεταφερθεί η καταγραφή από το ρολόι στο κινητό, μας δείχνει κάποιες επιπλέον πληροφορίες, τις οποίες μας τις δείχνει και στο ρολόι εννοείται, γιατί μας δείχνει τον φόρτο της τελευταίας άσκησης. Μας δείχνει, τι άλλο μου δείχνει εδώ, την ικανότητα τρεξίματος που βλέπαμε, που σας ανέλησα και όταν κάναμε το unboxing, όπου σου λέει και ένα ποσοστό ότι η ικανότητα τρεξίματός σου ανήκει σε αυτό το ποσοστό, το οποίο είναι, πώς μου το λέει εμένα, ας πούμε, μου λέει ότι η ικανότητα τρεξίματός σας είναι υψηλότερη από το 30,7 των άλλων ατόμων. Άρα σου κάνει και ένα συγκριτικό. Σου έχει και ένα επίπεδο βέβαια στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο. Σου λέει σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, δηλαδή σου δείχνει ουσιαστικά τον δείκτη της προπόνησης. Σου κάνει επίσης και μία μέτρηση, όπου εδώ πέρα το λέει αναμενόμενοι χρόνοι στους οποίους σύμφωνα με το τρέξιμο που έχεις κάνει θα διανύσεις κάποιες αποστάσεις, και σου λέει ότι τα 5 χιλιόμετρα θα τα τρέξεις μέσα σε τόσο χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη το τι τρέξιμο έχεις κάνει μέχρι τώρα. Τα 10 σε τόσο, τον ημιμαραθώνιο από ό,τι βλέπω σε τόσο, τον μαραθώνιο σε τόσο.
Έχει δηλαδή και αυτές τις χαζές πληροφορίες. Σε όλα τα είδη γυμναστικής που εγώ δοκίμασα, φαντάζομαι βέβαια ότι αντίστοιχα θα το κάνει και στα υπόλοιπα που δεν έχω δοκιμάσει. Γιατί, ας πούμε, δεν έχω δοκιμάσει κολύμβηση που είχα δοκιμάσει πολλές φορές με το GT2 Pro, γιατί δεν έχω πάει θάλασσα από την ώρα που το φόρεσα. Σε όλα λοιπόν τα είδη προπόνησης, στο τέλος σου λέει και πόσο χρόνο χρειάζεσαι, συνυπολογίζοντάς το από όλη την καταγραφή που έχει κάνει για αποθεραπεία. Σαν πρώτη αίσθηση όσον αφορά τους παλμούς, γιατί η Huawei μέσα στη σελίδα της γυρνάει και λέει ότι ο αισθητήρας, ο TrueSync 5 που έχει το συγκεκριμένο το ρολόι επάνω, μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη που έχει επάνω το ρολόι και το λειτουργικό, μπορεί να έχει μία απόδοση, αν θυμάμαι καλά, 97 ή μέχρι 97%, κάπως το λέει τώρα η Huawei το συγκεκριμένο, συγκριτικά με μια ζώνη καρδιακών παλμών. Αυτό που φοράω εγώ επίσης μαζί με το ρολόι. Όχι όμως τις οπτικές τις ζώνες από ό,τι κατάλαβα, τις άλλες που είναι με τα τύπου ηλεκτρόδια. Και τώρα τι θέλω να σας πω και το ξεκινάω το συγκεκριμένο. Με το GT2 Pro, κατεβαίνοντας από το σπίτι για να ξεκινήσω να κάνω ποδήλατο, φορώντας τη ζώνη, η ζώνη μπορεί να μου γράφε 100 παλμοί. Τώρα σας λέω τυχαίο νούμερο. Το ρολόι, το GT2 Pro, μου γράφε γύρω στους 70 με 75, 80 γενικότερα, πριν ξεκινήσω το να κάνω ποδήλατο, μου είχε πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη ζώνη. Στην πορεία ωστόσο και τα δύο συντονιζόντουσαν, μπορεί να είχαν μια διαφορά τύπου 2 με 3 παλμούς, αλλά ήταν πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Αυτό το ρολόι από την πρώτη στιγμή που το άνοιξα και έβλεπα την καταγραφή που είχε με τους παλμούς μαζί με τη ζώνη που την έβλεπα στο κινητό, η διαφορά του από την πρώτη στιγμή, το τονίζω, ήταν περίπου 2 με 3 παλμοί. Έχει υπάρξει βέβαια και μια μέρα στην οποία είδα μεγαλύτερη διαφορά παλμών, ωστόσο θεωρώ ότι η συγκεκριμένη υπόθεση που κάνει η Huawei, την οποία η εταιρεία την έχει τεστάρει στα δικά της εργαστήρια, εγώ την τέσταρα καθαρά και μόνο βλέποντάς το στην πράξη, οπότε δεν μπορώ να σας πω πώς αυτά τα δύο συγκρίνονται, αλλά από αυτό που έβλεπα είναι ότι η υπόθεση που κάνει η Huawei είναι αληθινή. Από εκεί και πέρα το ρολόι όσον αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας δείχνει τα πάντα, ειδοποιήσεις Viber, ειδοποιήσεις κλήσεων, ειδοποιήσεις γραπτών μηνυμάτων, ειδοποιήσεις WhatsApp. Επίσης μπορεί κάποιος να επιλέξει αν θέλει να βλέπει ειδοποιήσεις από άλλες εφαρμογές. Εγώ, ας πούμε, έχω επιλεγμένο να βλέπω ειδοποιήσεις από τράπεζες, από Revolut. Όσον αφορά κάποιες άλλες εφαρμογές τύπου μηνύματα, τύπου WhatsApp και δεν θυμάμαι και σε ποιες άλλες, έχει και έτοιμες απαντήσεις. Ωστόσο, μπορούμε αυτές να τις πειράξουμε και να τις αλλάξουμε. Και αν θέλουμε να απαντήσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, να στέλνουμε μία από αυτές. Έχει συγκεκριμένο αριθμό απαντήσεων, δεν μπορούμε να βάλουμε δηλαδή απεριόριστες και όσες θέλουμε. Νομίζω είναι μέχρι 7 ή 8. Λοιπόν, έχει emoji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 απαντήσεις. Έχει 10 απαντήσεις τις οποίες μπορούμε να διαμορφώσουμε. Με το στρογγυλό εδώ πέρα που έχει το ρολόι επάνω, μπορούμε να μετακινούμαστε μέσα στο μενού, άρα δεν χρειάζεται απλά να πατάμε συνέχεια την οθόνη, μπορούμε απλά να κυλάμε το συγκεκριμένο. Κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο εφόσον είμαστε πάνω στο ποδήλατο, εφόσον τρέχουμε, για να μην είμαστε σε φάση που κουνιέται το χέρι μας και δεν μπορούμε να κουμπίσουμε καλά την οθόνη. Εγώ δηλαδή το συγκεκριμένο θεωρώ ότι με βόλεψε πάρα πολύ σε κάποιες στιγμές που χρειαζόμουν να μετακινηθώ ανάμεσα σε κάτι στο μενού και να κοιτάξω κάτι συγκεκριμένο, γιατί αυτό σαν κύληση μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια που κάνουμε μια εγγραφή μιας προπόνησης, ούτως ώστε να περάσουμε σε κάποια άλλη οθόνη, γιατί και κατά την εγγραφή μιας προπόνησης έχει διάφορες πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εκείνη τη στιγμή. Δεν μας δείχνει απλά απόσταση, παλμούς, ταχύτητα και τέλος. Μπορούμε και πάλι να μετακινηθούμε κατά τη διάρκεια εγγραφής της προπόνησης, το τονίζω, και σε άλλες οθόνες, γιατί, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε εγγραφή μιας προπόνησης και να ακούμε μουσική παράλληλα, οπότε μπορεί να θέλουμε εκείνη τη στιγμή να αλλάξουμε τραγούδι, άρα κάνουμε swipe right. Πάμε δηλαδή στην οθόνη που είναι από την αριστερή πλευρά από αυτό που βλέπουμε τώρα. Μας δίνει κατευθείαν το τι παίζει σαν μουσική και μπορούμε από αυτό να το αλλάξουμε. Όσον αφορά το GPS, κάτι που δεν ανέφερα προηγουμένως, έχω παρατηρήσει από τη χρήση που έχω κάνει ότι γενικότερα είναι πάρα πολύ ακριβές. Δηλαδή δεν έχω παρατηρήσει σε κάποιο σημείο της διαδρομής ή γενικότερα των διαδρομών τις οποίες έχω ακολουθήσει να έχει χαθεί το σήμα ή να με περνάει πάνω από κτίρια. Θεωρώ με αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει και έχω δει ότι είναι πάρα πολύ καλό.
Η καταγραφή του οξυγόνου είναι επίσης 24ωρη. Ελέγχοντάς το με κάποιο οξύμετρο, έχω παρατηρήσει ότι αυτό που μου δείχνει είναι ακριβώς αυτό που μου δείχνει και το οξύμετρο. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιο από τα δύο δεν πάει καλά ή κάτι άλλο. Πάντως δεν έχω παρατηρήσει κάτι λάθος, γιατί δεν έχω νιώσει ούτε να μου κόβει την ανάσα ούτε κάτι αντίστοιχο. Και τέλος, όσον αφορά την μπαταρία, γιατί καλώς ή κακώς ένα από τα βασικά σημεία πώλησης τα οποία αναφέρει η Huawei είναι η μπαταρία του. Εγώ ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ Τετάρτη. Το ρολόι το φόρτισα Κυριακή. Άρα μου έβγαλε με την πρώτη φόρτιση που είχε μέσα το ρολόι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 5 μέρες. Το έχω φορτίσει έκτοτε. Σήμερα που γυρίζουμε το βίντεο είναι επίσης Παρασκευή. Άρα δηλαδή έχουμε ήδη φτάσει. Δεν θα σας πιάσω την Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Άλλες 5 μέρες. Και αυτή τη στιγμή έχω ακόμα 42%. Έχω βγει για ποδήλατο, έχω βγει για τρέξιμο, έχω καταγράψει σκηνάκι. Το ρολόι καταγράφει συνέχεια παλμούς, καταγράφει τον ύπνο το βράδυ, καταγράφει οξυγόνο μέσα στην ημέρα, όλη την ημέρα. Έχω μιλήσει επίσης πάρα πολλές φορές στο τηλέφωνο, πάρα πολλά μηνύματα σε WhatsApp, Viber και SMS όλη αυτή την περίοδο για κάποιο περίεργο λόγο και είμαι ακόμα στο 42%. Θεωρώ δηλαδή ότι μια μισή εβδομάδα θα μου τη βγάλει γιατί θα το γυρίσω και πίσω στο νερό. Άρα και αυτό είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που λέει η Huawei και μη σας πω ότι παίζει να βγαίνει και λίγο παραπάνω από αυτό που λέει η Huawei σε έντονη χρήση, γιατί η εταιρεία λέει περίπου 7 μέρες χρήσης. Εγώ είμαι ήδη στις 5 και είμαι ήδη στο 42%, που σημαίνει ότι λογικά με τη χρήση που κάνω, αν συνεχίσω να κάνω την ίδια, θα βγάλω περίπου άλλες 4 με 5 μέρες. Άρα πάμε κοντά στις 10. Σαν πρώτη λοιπόν εικόνα και σαν πρώτη εντύπωση όσον αφορά το ρολόι το συγκεκριμένο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετική, πάρα πολύ καλή. Συγκριτικά με το προηγούμενο, αν με ρωτήσετε, δεν έχω καταλήξει ακόμα για να σας πω. Νομίζω ότι κερδίζει βέβαια στα σημεία. Θα το αγόραζα? Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο διαφορετικές απαντήσεις. Εάν δεν είχα κανένα smartwatch ή αν ήμουνα με smartwatch άλλης εταιρείας και ήθελα να πάρω ένα της Huawei, θα το αγόραζα με κλειστά τα μάτια. Δηλαδή είναι μια αγορά που όχι απλά τη συστήνω, είναι μια αγορά την οποία θα την έκανα κι εγώ αν δεν είχα ήδη το GT2 Pro. Ερχόμενος από προηγούμενο ρολόι, αν έρχεσαι από το Huawei Watch GT, το πρώτο που είχα κι εγώ δηλαδή, το αγοράζεις με κλειστά τα μάτια. Αν έρχεσαι από το 2 το Pro, μπορεί, και αυτό πάλι με σκέψη, μπορεί και να περίμενα το επόμενο μοντέλο, χωρίς να είμαι σίγουρος, και αυτό πάλι σας το λέω με σκέψη, γιατί το GT2 Pro, ας το πω εγώ με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι σωστός ο όρος που χρησιμοποιώ. Το GT2 Pro είναι πιο πολύ lifestyle smartwatch. Αυτό εδώ επικεντρώνεται πιο πολύ στα αθλήματα. Αυτή είναι η ειδοποιώς τους διαφορά. Γι' αυτό μπορεί και να τα αγόραζα. Σας το συστήνω, το λέω και πάλι. Αυτό λοιπόν ήταν το review από εμένα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το ρωτήσετε στα σχόλια, να το δω και να σας απαντήσω. Είμαι ο GreekGR της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Να προσέχετε να μένετε ασφαλείς. Μέχρι την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ. Γεια σας.